έχουμε κοντά μας σήμερα και τον κύριο Χαραλαμποφασουλά, για να μιλήσουμε σε αυτό το οποίο πολύ εκλαϊκευμένο αποδίδεται, αλλά εκλαϊκευμένο δεν είναι διόλου στην ανάλυση του, για το τι ψηλώνει ο ψηλωρίτης. Και βεβαίως στην ουσία ψηλώνει μάλλον και ολόκληρο το νησί. Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς που είμαστε στην Κρήτη ψηλώνουμε συνεχώς. Όχι σε μπόι βέβαια, αλλά μαζί με το ψηλωρίτη και μαζί αυτό με είναι την το Κρήτη. Θέμα. Έτσι. Και αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία που συμβαίνει για πολλά εκατομμύρια χρόνια και θα συμβαίνει για πάρα πολλά εκατομμύρια χρόνια. Συνέβαινε πριν από εμάς και θα συμβαίνει και μετά από εμάς. Και είναι ένα γεγονός το οποίο προσπαθούμε στις μέρες μας να το προσεγγίσουμε και να το μελετήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και να καταλήξουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι ψηλώνει τόσο. Ο ψηλωρίτης ψηλώνει τόσο, τα λευκά όρη, ή γενικά ψηλώνει τόσο η Κρήτη. Σήμερα έχουμε ενδείξεις, έχουμε κάποιες μετρήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι απόλυτες, που επιβεβαιώνουν όμως αυτή την παρατήρηση. Ότι όντως η Κρήτη τα τελευταία τουλάχιστον 5 εκατομμύρια χρόνια ψηλώνει συνεχώς. Και εδώ πρέπει να βάλουμε και μια παράμετρο στην όλη αυτή τη συναρπαστική ιστορία της ζωολογικής εξέλιξης του νησιού μας. Πολλοί κόσμοι έχουν αυτή την απορία. Πώς είναι δυνατόν να συναντάμε στις κορυφές των βουνών κοχύλια, απολιθώματα τα οποία είναι σαφέστατα θαλάσσια, από θαλάσσια είδη. Μια διαδικασία που σχετίζεται άμεσα με την ορογένεση έτσι, και με αυτό το ψήλωμα των βουνών. Αν μα πει ο κ. Φασουλάς, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί το έχω ακούσει από αρκετό κόσμο που έχει αυτή την απορία. Ναι, και μέχρι τώρα νομίζαμε, εκείνοι που δεν έχουμε εντρυφίσει συγκεκριμένη επιστήμη, ότι απλά με μια θαλασσοταραχή όλα αυτά έχουν έρθει στην παραλία. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, πάνω στο ψηλωρίτη με μια θαλασσοταραχή να βρει κοχύλια ή να βρει γενικά και τόσο ψηλά βουνά. Αυτή πάντως είναι η πρώτη παρατήρηση που έγινε πολύ παλιά. Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος, ο οποίος παρατήρησε κοχύλια ή θαλάσσιους οργανισμούς πάνω στα βουνά. Και μάλιστα είχε διατυπώσει και σε κάποια από τα συγγράμματά του αυτή την φράση ότι εκεί που είναι θάλασσα μπορεί αύριο να είναι ξηρά και εκεί που είναι ξηρά σήμερα μπορεί αύριο να είναι θάλασσα. Στην ουσία περιέγραψε όλο αυτό που σήμερα εμείς ονομάζουμε θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, πάνω στην οποία βασίζονται όλες οι παρατηρήσεις και όλες οι μελέτες και οι αναλύσεις που κάνουμε για την επιφάνεια και τον άγλυφο της γης. Πάμε τώρα με τις απλοϊκές μου ερωτήσεις. Γιατί ψηλώνει? Γιατί ψηλώνουν οι οροσειρές μας, γιατί ψηλώνει γενικότερα το νησί και πώς ψηλώνει? Εδώ νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και μια κάρτα, τη δεύτερη κάρτα που έχουμε. Ναι. Στην οποία μπορούμε να εξηγήσουμε στους Φασουλάς, να δούμε πολύ καλύτερα τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, να έχουμε και κάτι. Είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή η κάρτα που βλέπουμε. Ωραία. Αυτή θα μπορούσε να είναι η εικόνα, ή είναι μάλλον η εικόνα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή κατά τα πόδια μας. Αν μπορούσαμε να τρυπήσουμε, να κόψουμε τη γη, ξεκινώντας από τις βόρειες ακτές της Αυργής που βλέπουμε αριστερά μέχρι τις Κυκλάδες που είναι τέρμα δεξιά, αυτό που απεικονίζει η εικόνα είναι αυτό που συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να πούμε σαν αρχικό σημείο, σαν εκκίνηση, είναι ότι ζούμε πάνω σε μια πολύ λεπτή κρούστα. Όπως ακριβώς είναι η κρούστα, το τσόφλι του αυγού. Το οποίο τσόφλι και αυτή η κρούστα της γης είναι σπασμένη όπως μπορεί να σπάσει το τσόφλι του αυγού σε πολύ μικρά κομμάτια. Κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια είναι μια λιθοσφαιρική πλάκα όπως τη λέμε. Και μάλιστα αυτές οι λιθοσφαιρικές πλάκες έχουν την ικανότητα να κινούνται πάνω στην επιφάνεια της γης. Και με αυτή την κίνηση να αλλάζουν όλη την εικόνα που υπάρχει γύρω μας. Εξαιτίας της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών υπάρχουν οι ωκεανοί. Εξαιτίας αυτής της κίνησης υπάρχουν τα βουνά. Εξαιτίας αυτής της κίνησης υπάρχουν τα ηφαίστεια. Και η ίδια η ζωή συνδέεται με αυτή την κίνηση. Η ύπαρξη της ζωής πάνω στη γη συνδέεται και με αυτή την κίνηση. Βέβαια, μην πάμε τόσο μακριά. Έτσι λοιπόν, αυτό που συμβαίνει στο δικό μας το χώρο και φάνηκε σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι η Κρήτη τουλάχιστον είναι ακριβώς πάνω στο όριο δύο τέτοιων λιθοσφαιρικών πλακών. Εξού και η συχνή σεισμική δραστηριότητα. Εξού και όλη αυτή η μεγάλη σεισμικότητα. Εξού και τα ηφαίστεια τα οποία υπάρχουν βόρεια της Κρήτης, όλο το νότιο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο σηκώνεται και η Κρήτη. Οπότε, αν ξαναγυρίσουμε σε αυτή την διαφάνεια που βλέπαμε πριν, βλέπουμε ουσιαστικά στην επιφάνεια από τα αριστερά είναι η Αφρική, η πλάκα της Αφρικής, ένα της κομμάτι που είναι ο βυθός της Μεσογείου, επειδή είναι πιο βαρύς από τα πετρώματα της ξηράς, βυθίζεται κάτω από την Κρήτη και βλέπουμε αυτό το πράσινο χρώμα, το σκούρο πράσινο χρώμα που έρχεται και κατεβαίνει κάτω από την Κρήτη. Ναι. Αυτή είναι η άκρη της λιθοσφαιρικής πλάκας της Αφρικής. Αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα, είναι πιο βαριά από τα πετρώματα της επιφάνειας και όπως αυτές οι δύο πλάκες κινούνται η μια αντίθετα με την άλλη, αναγκαστικά η Αφρική μπαίνει κάτω από την Κρήτη, μπαίνει κάτω από το Αιγαίο. Και βυθίζεται δηλαδή ένα κομμάτι της αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο. Και αυτό επιβεβαιώνει και τις όποιες θεωρίες κάνουν λόγο ότι μετά από εκατομμύρια χρόνια
η Κρήτη με την Αφρική θα είναι ακριβώς σε μια απόσταση η οποία ουδόλως θα θυμίζει. Θα τη δούμε κιόλας, ε, την απόσταση είναι, θα το τώρα δούμε, έχουμε. Ναι, θα το δούμε. Στην 7η διαφάνεια που έχουμε. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Ναι. Αυτές πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Για να το δούμε. Ακριβώς, τώρα τη βλέπουμε. Να πούμε ότι είναι από μια μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας φυσικά αυτές οι κάρτες, έτσι. Ναι, αυτές είναι κάποια στοιχεία και κάποια δεδομένα που έχουμε συλλέξει και εμείς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά και από τη Διεθνή Βιβλιογραφία. Γενικά αυτό που ξέρουμε σήμερα και αυτό μας έχουν βοηθήσει οι δορυφόροι και η σύγχρονη τεχνολογία είναι ότι η Κρήτη μετακινείται διαρκώς, οριζόντια, μετακινείται πάνω στην επιφάνεια της Γης. Κάθε χρόνο η Κρήτη απομακρύνεται, για παράδειγμα, 4 εκατοστά από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο μεγαλώνει η απόσταση Θεσσαλονίκης-Κρήτης 4 εκατοστά. Δεν είναι μικρή ποσότητα για εσάς τους γεωλόγους. Μα ούτε για τον καθένα. Γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο ρυθμός που μεγαλώνουν, για παράδειγμα, τα νύχια μας. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. 4 εκατοστά λοιπόν μεγαλώνει η απόσταση Θεσσαλονίκης-Κρήτης και αντίστοιχα 4 εκατοστά μικραίνει η απόσταση Κρήτης-Τρίπολης απέναντι στη Λιβύη. Άρα λοιπόν 4 εκατοστά το χρόνο πλησιάζει Κρήτη την Αφρική. Άρα λοιπόν στο κίτρινο είμαστε σήμερα, έτσι. Να ξαναδούμε, ναι. Ακριβώς. Σήμερα και στο πορτοκαλί θα φτάσουμε σε σήμερα. Στο πορτοκαλί θα φτάσουμε σε 3 εκατομμύρια χρόνια και στο μαύρο που βλέπουμε πιο ψηλά είμαστε πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια. Τι λέτε. Έτσι λοιπόν η Κρήτη βλέπετε ότι τα τελευταία αυτά 10 εκατομμύρια χρόνια συνεχώς ταξιδεύει νότια. Μαζί βέβαια με όλο το Αιγαίο. Βλέπετε Πελοπόννησος, Ρόδος και τα διάμεσα νησιά. Είμαστε ταξιδιέρδες τελικά. Είναι ένα ταξίδι. Σε πόσα εκατομμύρια χρόνια είπατε ότι θα έρθει στο τελευταίο. 3 εκατομμύρια χρόνια, έτσι με τους σημερινούς ρυθμούς που έχουμε υπολογίσει, θα έπρεπε να έχουμε στην ουσία κουλήσει με την Αφρική. Γιατί θα έχουμε πλησιάσει τόσο κοντά στην Αφρική, που ταυτόχρονα όμως θα έχει δημιουργηθεί μια νέα Κρήτη ανάμεσα στη σημερινή Κρήτη και στην Αφρική. Πώς θα γίνει αυτό. Αυτό γίνεται άμα ξεκινήσουμε στη δεύτερη διαφάνεια. Στη δεύτερη διαφάνεια που δείχναμε εκεί το σχεδιάγραμμα, ναι. Όσο πλησιάζει η Αφρική την Κρήτη, τόσο κλείνει η Μεσόγειος. Καταστρέφεται δηλαδή η Μεσόγειος θάλασσα. Μικραίνει διαρκώς το πλάτος της. Έτσι λοιπόν, ό,τι υλικά υπάρχουν μέσα στον πυθμένα της Μεσογείου, λάσπη, πετρώματα, γύψη, που υπάρχουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αυτά τα υλικά συνεχώς πιέζονται. Όπως παίρνει μια μπουλντόζα και σπρώχνει το χιόνι για να το βγάλει από την άκρη του δρόμου. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και μέσα στη Μεσόγειο. Και έτσι αυτά τα υλικά συνεχώς πιέζονται και όσο πιέζονται σηκώνονται και δημιουργούν βουνά. Και έτσι λοιπόν θα δημιουργηθεί μια καινούργια οροσειρά ανάμεσα στην Αφρική και στην Κρήτη. Και έτσι λοιπόν θα έρθει να δέσει, να κολλήσει την Κρήτη με την Αφρική πιθανόν σε 3 εκατομμύρια χρόνια. Αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί και τα ίδια γεγονότα. Το βλέπω ότι έχω σε βλέπω. Εξασιαστεί από το ζήτημα και τη συζήτηση. Στην καταστροφολογία της υπόθεσης. Εδώ νομίζω το στοιχείο μου, έτσι. Ναι, τώρα εδώ είναι η ώρα να μιλήσεις. Επέτρεψε. Επειδή ο κόσμος ακούει και ανησυχεί. Δηλαδή, είπατε ότι κάτω από την Κρήτη συσσωρεύονται τα πετρώματα, η λάσπη, η ασβέστη. Επειδή καταστρέφεται, όπως είπαμε, κλείνει ο βυθός της Μεσογείου και ένα κομμάτι της Αφρικής βυθίζεται κάτω από την Κρήτη, συμπαρασύρει μαζί και πολλά υλικά λάσπη, τα οποία έρχονται και